Συνέχεια φόρους, χαράτσια, αλληλεγγύης. Όταν πέφτουν οι συντελεστές είναι πάρα πολύ καλό μέτρο. Είναι κάτι καλό και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια συνδυαστικά μέτρα. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ πάρα πολύ. 20 χρόνια στον χώρο του εμπορίου, ο κύριος Μελαχρινός βλέπει θετικά, όπως χιλιάδες επιχειρηματίες, τις πρώτες μειώσεις φορολογικών συντελεστών που σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Από 20 σε 15% ο φόρος στα κέρδη και από 25 σε 15% ο φόρος στα μερίσματα, ώστε η συνολική επιβάρυνση επιχειρήσεων από 42,5% πλέον να φτάνει στο 30% και να μην αποτελεί λύση η μετανάστευση σε χώρες με χαμηλότερους φόρους. Η παράλληλη κατάργηση πάντως του αφορολόγητου προβληματίζει τους μικρομεσαίους που ζητούν περισσότερη στήριξη. Πιστεύω ότι το αφορολόγητο πρέπει να παραμείνει και να πάει και στα 8.000 που είχε πει ο κύριος Σαμαράς και να κοιτάξουν να βρουν λεφτά από κάπου αλλού. Εκτός λοιπόν από τη μείωση φορολογικών συντελεστών, το Υπουργείο εξετάζει και παράλληλη κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιβολή ενιαίου φόρου 30% από το πρώτο ευρώ. Διώκει τον μικρό επαγγελματία. Αυτόν που όντως θέλει να βγάζει χρήματα και να πληρώνει τους φόρους, τον διώκει. Με τις επικείμενες αλλαγές σε κλιμάκια και συντελεστές, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει πάντως να υπάρξουν και ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, για φορολογούμενους δηλαδή που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε ευρώ, καθώς τα εισοδήματα που δηλώνουν διασταυρώνονται με τα δεδομένα των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται να ανέβει σταδιακά το αφορολόγητο όριο από τις 5.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 8.000 ευρώ και να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 4 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών προς τα κάτω. Δεν αποκλείεται μάλιστα να επανέλθει και το μέτρο των αποδείξεων με ακόμα περισσότερα ωφέλη, έκπτωση έως και 100% για αποδείξεις από συγκεκριμένους τεχνίτες, αλλά και γιατρούς, δικηγόρους και επιχειρήσεις εστίασης. Η φορολόγηση πάντως με 30% από το πρώτο ευρώ μελετάται να εφαρμοστεί και στους αγρότες και να αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.